Αλόχα και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο κανάλι μου και σήμερα, όπως έχετε δει από τον τίτλο, θα κάνουμε ένα καραντι vlog. Ένα vlog το οποίο σας άρεσε και την προηγούμενη φορά που είχαμε κάνει και θα κάνουμε περίπου το ίδιο στυλ. Έχουμε πράγματα πολλά να κάνουμε, έχουμε να βγούμε έξω. Έχουμε να κάνουμε react στο τραγούδι της Ελλάδος για την Eurovision. Εννοείται πρέπει να πατήσετε το subscribe για να σου έρχονται ειδοποιήσεις και για να μεγαλώσω λίγο εδώ πέρα το κανάλι μου. Αν και εσύ επιθυμείς να με βλέπεις και άμα θέλεις μπορείς να κάνεις και ένα follow στο Instagram για να συμμετέχεις στη σειρά Plot Twist που είναι οι δικές σας ιστορίες. Αυτά λοιπόν, ας πέσει το intro και πάμε να ξεκινήσω τη μέρα μου. Λοιπόν, ετοιμάστηκα, θα βγω έξω, θα πάω για ψώνια. Έχω να πάω σε κάτι υπηρεσίες για να φτιάξω κάτι χαρτιά. Έχω διάφορες λίστες να κάνω και εννοείται θα σας πάρω μαζί. Θα το τραβήξουμε έτσι vlog, καρατινάτο. Και πάμε κατευθείαν στις δουλειές μου. Λοιπόν, πάω στις δουλειές μου. Έχω καταντήσει να κουβαλάω 100 χαρτιά. Γιατί αυτά έχουν οι δημόσιες υπηρεσίες. Μου σπάνε λίγο τα νεύρα. Κοντεντήσει να κούβαλα όλο αυτό το τυπικό χαρτί του κόσμου. Μόλις ξεμπέρδεψα με τις δουλειές μου και πήρα ήδη καφέ. Γιατί καλή μέρα από τον πρώτο καφέ φαίνεται και το είναι super duper wow. Και ξεκινάω να πάω για το σπίτι μου. 1 hour later. Λοιπόν, μόλις γύρισα και ξεμπέρδεψα ευτυχώς με όλες μου τις δουλειές και τώρα θα πάω να φάω μεσημεριανό και θα ξεκινήσω λιγάκι μοντάζ γιατί ήδη έχω φτιάξει 2 βίντεο και πρέπει λίγο να τα μοντάρω για να τα έχω έτοιμα και να έχω την εβδομάδα μου ελεύθερη. Παιδιά, μόλις μου πάνε ότι πρέπει να κάνουμε μάθημα στο WebEx. Δεν ξέρω πραγματικά αν αυτό το βίντεο θα το δείτε αύριο. Τέλεια, πάει καλύτερα η μέρα μου, γιούπι! Τέλειωσε το μάθημα και ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνω μοντάζ. Much later. Το μοντεζάκι γίνεται και έχω φτιάξει το αγαπημένο μου τσάι για να πιω. Λοιπόν, το βίντεο για την Eurovision βγαίνει αύριο για να ξέρετε και εσείς. Σήμερα είναι Τρίτη και πρέπει μετά από το μοντάζ που έκανα τώρα για την Κυριακή να κάνω και το σημερινό για να το δείτε εσείς λογικά αύριο, που θα έχω μοντάρει όλο το βράδυ. Δηλαδή μόλις τελειώσει το βίντεο αυτό θα ξαναρχίσω εγώ πάλι όλη τη διαδικασία του μοντάζ. Τέλειο! Είδατε πόσο πολύ σας τα αγαπάω, γι' αυτό πάμε τώρα όλη μια γραφή! Αυτά που λέτε για να έχετε αύριο εσείς βιντεάρα. Όχι ότι δεν είναι, πείτε το μου. Πείτε το μου κάτω στα σχόλια τώρα. Κάντε παύση και πείτε το μου. Οπότε αυτά θα ξαναδείξω πάλι λίγο πιο μετά. Τώρα περιμένουμε να γίνει το μοντάζ. Θέλει ακόμη 45 λεπτά. Οπότε μια χαρά και η ώρα είναι 8. Κάπως το κόχα θα το έχω σήμερα ολονυχτία. Οπότε μια χαρά. Ολονυχτία σήμερα λοιπόν. Λοιπόν, έχω κάνει το μοντάζ μου. Έχω ήδη μοντάρει μέχρι εκεί που έχω σταματήσει να μιλάω και η ώρα είναι 11, πάει 11 και θα το κλείσω εδώ τώρα, ήδη είναι πάρα πολύ αργά. Εγώ θα κάτσω να δω κάτι λογικά στο Netflix και θα λέμε πάλι αύριο. The next day. Καλημέρα, επόμενη μέρα.
Κάπως οι δουλειές μου δεν τελειώνουν ποτέ. Τώρα πάω για άλλες και πάω πρώτα να πάρω καφέ. Much, much, much later. Λοιπόν, μόλις επέστρεψα σπίτι και το τραγούδι βγαίνει 5 η ώρα στο κανάλι Netflix και μετά λογικά στο YouTube, δεν ξέρω. Κάπως και εγώ περιμένω σαν τότε τις καλές εποχές που πηγαίναμε στα μπουζούκια και ο τραγουδιστής ή η τραγουδίστρια έβγαινε 12, 1, 2, 3 η ώρα τη νύχτα, τις καλές εποχές, και κάπως έτσι είναι η φάση. Περιμένουμε και λογικά εγώ θα κάνω τώρα λίγο μοντάζ και θα ξανανοίξω πάλι την κάμερα για να κάνουμε react επιτέλους στο τραγούδι. Much, much, much later. Παιδιά, βγήκε και ξεκινάω σιγά σιγά να το ακούσω. Έχω πάρα πολύ αγωνία. Αν και η Στεφανία πέρσι είχε βγάλει πολύ ωραίο κομμάτι, αλλά δεν έγινε Eurovision. Οπότε πιστεύω και φέτος θα έχει βγάλει ένα πάρα πολύ δυνατό κομμάτι και θα πάει γενικά πάρα πολύ καλά, πιστεύω, πρώτο το ακούσω. Πάμε κατευθείαν να το βάλω. Πολύ ωραίο με την αρχή, ξεκινάει πάρα πολύ ωραία και δυναμικά και πάρα πολύ ωραία φωνή. Είναι αρκετά διαφορετικό από το προηγούμενο, το Super Girl. Αυτό νομίζω ότι είναι και λίγο πιο καλύτερο μέχρι στιγμής, μ' αρέσει. Είναι και πάρα πολύ όμορφη. Γενικά δεν ξέρω, φέτος στέλνουν πάρα πολύ ωραία τραγούδια και η Κύπρος και η Ελλάδα, πάρα πολύ δυνατά κομμάτια. Πραγματικά και οι δύο χώρες θα ανέβουν πάρα πολύ ψηλά. Θα φτάσουν, το πιστεύω, και στο top 10. Γενικά πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Ενώ πέρσι δεν ήταν και τόσο ωραία, μόνο η Στεφανία μου άρεσε, η Κύπρος νιέχ, δεν μ' άρεσε, ενώ τώρα έχουν στείλει πάρα πολύ ωραία και δυνατά κομμάτια. Last Dance! Μ' αρέσει. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Καλή επιτυχία σου εύχομαι, Στεφανία, και σε όλες τις χώρες βασικά καλή επιτυχία. Ξέρω, μήπως θα θέλετε να κάνουμε κανένα έτσι βίντεο που αντιδρώ στο τελικό της Eurovision. Να μην γράψω το μου κάτω, γιατί full μ' αρέσει. Γενικά πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολύ δυνατά κομμάτια, όπως σας είπα, και θα σκίσουμε, πιστεύω. Αυτό ήταν το βίντεο, πιστεύω να σας άρεσε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, μου αρέσουν τα βλογκάκια. Και πατήστε και την εγγραφή για να σας έρχονται ειδοποιήσεις, ετοιμάζω πάρα πολύ ωραία βίντεο, πάρα πολύ διαφορετικά και πιστεύω και σας σας αρέσουν. Οπότε αυτά, φιλάκια πολλά και τα ξαναλέμε πάλι την Κυριακή με ένα νέο βίντεο έκπληξη. Αυτά λοιπόν από εμένα. Φιλάκια πολλά και τα ξαναλέμε πάρα πολύ σύντομα. Φιλάκια πολλά και γεια σας!